Οι Βολιώτες την ξέρουμε, την Σίση Κλειτοράκη, από τη στιγμή που γίνεται Σίση Κλειτοράκη Αγγέλου. Καλά, και πριν έλειπε. Αλήθεια δεν ήταν είναι. Εδώ. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ, καλώς σας βρήκα. Κυρία Κλειτοράκη. Δεν είναι ότι ήταν εγκατεστημένη στο Βόλο και μετανάστευσε ως ερωτική μετανάστρια που λέγαμε και πριν. Αλήθεια με τους φίλους μας Μακεδόνες. Η Ισία Ιφαράκη είναι ερωτική μετανάστρια. Ερωτεύτηκε τον άντρα της και πήγε στα Τρίκαλα. Τη θυμάσαι στα ρελά στη Ισία και ηθοποιό. Έτσι, ως ερωτική μετανάστρια πήγε και εκείνη. Έχει κάνει κάτι σπουδαίο. Μάνα η ίδια ενός υπέροχου αγοριού. Ευχαριστώ. Έκανε το Kids Fair Collection. Και μπορεί να ακούγεται σαν ένα brand μόδας. Είναι ετικέτα μόδας. Είναι ετικέτα ναι, μόδας, αλλά με μας κοινωνικό πρόσημο. Και είναι και δωρεάν μόδα για παιδιά. Έρχεται να εξισώσει όποιες κοινωνικές ανισορροπίες υπάρχουν. Να τις διορθώσει, δεν μπορεί να τις εξισώσει όλες. Και κάνει σπουδαία δουλειά. Πάμε να εξηγήσουμε το, είναι το Kids Fair Collection και μετά θα δούμε τι έγινε την ωραία γιορτή που έζησαν χθες τα παιδιά του ορφανοτροφείου. Αλλά αφού πρώτα εξηγήσουμε τι κάνει το Kids Fair Collection. Το Kids Fair Collection είναι μία ετικέτα όπου φιλοξενεί μία δράση από παιδιά για παιδιά. Mm-hmm. Ετοιμάζουμε καινούρια ρούχα. Τα χαρίζουμε λοιπόν σε παιδιά που φιλοξενούνται σε ιδρύματα. Και η ιστορία έχει ως εξής. Η πρώτη ύλη που χρησιμοποιούμε για αυτά τα ρούχα είναι από θέματα που υπάρχουν εταιρικά από θέματα σε ύφασμα. Εταιρικά από θέματα, οικιακά από θέματα, όταν έχει κανείς ένα κομμάτι ύφασμα και δεν το έχει χρησιμοποιήσει, θεωρείται απόθεμα. Θεωρείται κάτι που δεν έχει καμία χρήση, δεν έχει ζωή. Αυτό λοιπόν εμείς το παίρνουμε, το συλλέγουμε και δίνουμε μια παράταση ζωής, κάνουμε μια καινούρια χρήση λοιπόν σε αυτό, για παιδιά που ζούνε, φιλοξενούνται σε ιδρύματα. Τώρα, ζητάμε να συμμετάσχουν σε αυτή τη δράση παιδιά, παιδιά μαθητές σχολείων. Σχεδιάζουν λοιπόν με βάση τα υφάσματα, εμπνέονται από αυτά. Άρα τους δίνεται την πρώτη ύλη και λες πώς το φαντάζεσαι αυτό πάνω σε ένα άλλο παιδί. Και επίσης γνωρίζουν πάντα σε ποια παιδιά, ποιες ηλικίες παιδιά θα φτάσουν. Εδώ ξέραν λοιπόν φτάσουν. Ποιο σχολείο επιλέξατε στο Βόλο για να σχεδιάσει για τα παιδιά του ορφανοτροφείου. Είχαμε την πολύ καλή τύχη να συνεργαστούμε με το 30ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου. Μας βοήθησε ο κύριος Πασχάλης Δήμου, ο διευθυντής του σχολείου. Που είναι δίπλα από το ορφανοτροφείο. Που είναι δίπλα. Είναι ναι, καταπληκτικό αυτό. Επίσης, τα παιδιά του 30ου Δημοτικού Σχολείου με του ορφανοτροφείου γνωρίζονται γιατί είναι γειτονιά, γιατί μπορεί να παίξουν στην αυλή του σχολείου τα παιδιά. Ή του ορφανοτροφείου. Ή του ορφανοτροφείου. Λοιπόν, σκεφτήκαμε ότι είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία να συμβάλλουν τα παιδιά του Δημοτικού στη δράση μας. Το Kids Fair Collection δεν έχει μεγάλη ζωή. Είναι μόλις 15 μηνών οργάνωση. Ναι. Αλλά ήδη σε αυτούς τους 15 μήνες είναι η τρίτη εκδήλωση που κάνει. Είναι η τρίτη μας δράση, πραγματικά. Έχετε ντύσει, αλλά επειδή ακούγεται λίγο ότι σαν επαχθές, με όλη αυτή την έννοια και τη φροντίδα που μας είπε η κυρία Κλειτοράκη, να εδώ βλέπουμε τώρα ότι έγινε χθες στο ορφανοτροφείο. Έχετε λοιπόν ντύσει τα παιδιά από τα παιδικά χωριά SOS, στη Βάρη και στο Πλαγιάρι, δηλαδή σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Σωστά. Τώρα ήρθε η σειρά του Βόλου, της γενέθλιας πόλης σας, ναι, για να δούμε τι έγινε χθες. Για πάμε να μας πείτε τι έγινε λοιπόν χθες στο ορφανοτροφείο, με τι με αυτά τα ρούχα. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτές είναι οι συσκευασίες των t-shirts που... Το βλέπουμε εδώ, ναι. Ήταν το κάθε ένα διαφορετικό. Ή τα σχέδια απ' έξω ήταν. Το κάθε ένα είναι, προσπαθήσαμε να είναι διαφορετικά. Εδώ σας βλέπουμε, είναι ο κύριος Δήμου που λέμε από το σχολείο μαζί σας. Είναι ο κύριος Δήμου που μας βοήθησε και ήταν. Βλέπουμε ο πλάτες μόνο των παιδιών, καταλαβαίνετε αυτής το λόγο, έτσι δεν χρειάζεται να σας πούμε το λόγο. Είναι τα παιδιά του ορφανοτροφείου. Ναι, ναι. Παρότι είχαμε το OK για να βιντεοσκοπήσουμε, δεν υπάρχει λόγος να δείξουμε αυτά τα παιδιά. Βλέπετε λοιπόν, αν
πρόλαβε το πλάνο να σταματήσει στις συσκευασίες. Αν δείτε, υπάρχουν κάποια χάρτινα t-shirts origami. Ναι. Mm-hmm. Θέλαμε λοιπόν να κάνουμε τα παιδιά του δημοτικού σχολείου, που είναι, οι ηλικίες τους είναι μικρές, οι δυνατότητές τους είναι οι συγκεκριμένες που γνωρίζουμε για τα παιδιά αυτής της ηλικίας. Θέλαμε λοιπόν να τους κάνουμε να συμβάλλουν σε αυτή τη δράση χωρίς την παραμικρή αναστολή, αν θέλετε. Και ετοιμάσαμε χάρτινα t-shirts origami, τα στείλαμε στο Βόλο. Τα ζωγράφισαν και τα ρούχα που ετοιμάσαμε και συσκευάστηκαν με τις σακούλες που είδατε, είχανε σαν ετικέτα το πουκαμισάκι που ήταν με την ζωγραφική των παιδιών. Κάθε πουκαμισάκι είχε ένα όνομα για κάθε παιδί που θα παραλάμβανε το δώρο του. Ποια είναι η επόμενη δράση, την έχετε βρει? Θα είναι σε αυτή τη λογική, φαντάζομαι. Είναι πάντα σε αυτή τη λογική. Η επόμενη δράση είναι έκπληξη. Θα σας έχουμε ενήμερους, θέλω να πιστεύω ότι σας έχουμε κινήσει τον ενδιαφέρον. Έτσι, βεβαίως. Και σύντομα θα έχετε νέα μας. Μπορεί κάποιος να βοηθήσει το Kids Fair Collection, δηλαδή να, όπως λέτε, έχω 5 μέτρα από ένα ύφασμα που δεν το χρησιμοποίησα ποτέ για να φτιάξω πουκάμισα για τον σύζυγό μου, λέει μια γυναίκα, ή για μένα. Είναι αξιοποιήσιμα αυτά? Είναι μια πολύ καλή ιδέα και πολύ καλή πρόταση. Είναι κάτι που ζητάμε. Όποιος θέλει να συμβάλλει μπορεί να επισκεφτεί τη σελίδα μας. Ωραία. Υπάρχει μία δυνατότητα να βοηθήσουν τη δράση μας από πολλές πλευρές. Είτε σαν εκπαιδευτικός κάποιος, είτε... Μπορεί να θέλει να ζητήσει λοιπόν, μια δράση για το αναζητήστε το Kids Fair Collection που δημιούργησε εσείς η Κλητοράκη Αγγέλου. Ευχαριστώ θερμά. Είστε επανειδή. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ καλά για τη φιλοξενία. Καλό απόγευμα σε όλους. Ραντεβού αύριο, πρώτο Θεός. Γεια σας.